Ισχύντιν <Η> άμαχον, περίζωσ' άμενη, κατεπαλέσατε εχθρόντας φαλάντας και δόξασατε Χριστόν αθλήσε. Ρώβε Παναηδημέ, ο Πρόβασπρος προστακριτόνα Κρήτονα, εν δόξε και εκκλησία σε κλίκη και τώρα χε πιστών η γαλήνη, ο τρισαυγής μαρτύρων δήμος. Τη δωδεκάτη του μηνός Οκτωβρίου, πρόβου ταράχου και ανδρονίκου των μαρτύρων, σημεών οσίου του νέου θεολόγου, δομνήνης και αναστασίας της Παρθένου των Μαρτύρων, Θεοδό του Επισκόπου Εφέσου, Μαλθέθα, Ανθίας, Ιουβεντίου, Μαξίμου, Ανδρομάχου και Διοδόρου των Μαρτύρων, Ιάσονος Επισκόπου Δαμασκού, Θεοσεβίου Οσίου του Αρσινοήτου του Εν Κύπρο, Επικτή του Οσίου του Εν Κύπρο και η σύναξη των Εναθήνες Αγίων. Οι Άγιοι Μάρτυρες Πρόβος, Τάραχος και Ανδρόνικος μαρτύρησαν στο διωγμό κατά της Εκκλησίας επί Διοκλητιανού από το 284 έως το 304 και ο ηγεμόνας της Κιλικίας ήταν ο Φλαβιανός. Ο Πρόβος καταγόταν από την Παμφυλία της Μικράς Ασίας, ο Ανδρόνικος από την Έφεσο και ο Τάραχος από την Ιλυρία και οι τρεις ήσαν στρατιώτες, πραγματικά ευσεβέστατοι και άρτια καταρτισμένοι στην Αγία Γραφή. Συνελήφθησαν από τον έπαρχο της Ταρσού Μαξέντιο τον καιρό που βρίσκονταν στην έρημο. Όταν λοιπόν παρουσιάστηκαν μπροστά του και οι τρεις θαραλέοι στρατιώτες του Χριστού έδωσαν γενναίες απαντήσεις. Πρώτος ο Τάραχος, ο οποίος ήταν και ο γυρεότερος, ο μεγαλύτερος, είπε μην βλέπεις βασιλιά τα γεραρχιά μου. Οι σωματικές μου δυνάμεις μπορεί να υποχώρησαν, αλλά η ακμή της ψυχής παραμένει ακέραια. Γι' αυτό όλα τα βάσανα και μύργοι θάνατοι δεν θα κατεσχύνουν και τον πιο μικρό στρατιώτη του Χριστού. Έπειτα με τη σειρά του ο πρόβος είπε και αυτός. Χριστιανός είμαι και τίποτα δεν με τραβά τόσο, όσο να πάθω για τον Χριστό μύργια βάσανα, και να χύσω το αίμα μου για αυτόν. Τέλος γενναία ήταν και η απάντηση του Ανδρονίκου. «Μεταχειριστείτε όσα μαρτύρια θέλετε», είπε. «Το αίμα μου όλο μπορεί να φύγει, αλλά η καρτερία από εμένα δεν θα λείψει, έστω κι αν με κόψετε σε μικρά τεμάχια». Και ραυνοβολημένος από τις απαντήσεις ο Μαξέντιος, διέταξε να γδάρουν το κεφάλι του ταράχου και να βγάλουν τα μάτια των άλλων δύο. Τέλος, μη ανεχόμενος τέτοια ταπείνωση που υπέστη από τους τρεις μάρτυρες, διέταξε και τους αποκεφάλισαν. Η Αγία Δομνίνα δεν λογάριασε καθόλου το σώμα και την επίγεια ζωή της, προκειμένου να κατακτήσει την αιώνια και αθάνατη. Η Αγία Δομνίνα αξιώθηκε το μαρτυρικό τέλος επί Διοκλητιανού, το 286 μετά Χριστόν την συνέλαβε ο έπαρχος Λυσίας και την απείλησε άγρια, με την ιδέα ότι η γυναική αφήση δεν θα τολμήσει να εκτεθεί στα μαρτύρια. Πολύ περισσότερο μάλιστα αφού έπασχε και από χρόνια βαριά ασθένεια, αλλά τελικά έπεσε πολύ έξω. Η Αγία Δομνίνα επέδειξε την μεγαλύτερη ηρωική γενναιότητα. Έμεινε με σταθερότητα στην ομολογία του Χριστού, και καταφρόνησε τα μαστίγια με τα οποία την χτύπησαν σκληρά και άγρια. Κατόπιν της έσπασαν τα οστά και τις αρθρώσεις και έτσι παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στο Θεό. Η Αγία Αναστασία η Παρθένος έζησε στα χρόνια των βασιλέων Δεκίου και Βαλεριανού το 250 μετά Χριστόν καταγόταν από την Ρώμη και μόναζε σε ένα μοναστήρι μαζί με άλλες παρθένες. Αυτή λοιπόν καταγγέλθηκε ότι είναι χριστιανή και οδηγήθηκε μπροστά στον ηγεμόνα σιδηροδέσμια με σιδερένια λυσίδα και χτυπήθηκε άγρια στο πρόσωπο. Κατόπιν αφού την γύμνωσαν, με μαρτυρικό τρόπο την έκεγαν ενώ στη φωτιά έχιναν πίσα και λάδι. Έπειτα την κρέμασαν σε ένα ξύλο και έκοψαν τους μαστούς της. Στην συνέχεια έβγαλαν από τη ρίζα τα νύχια της, έκαψαν τα χέρια και τα πόδια της, ξερίζωσαν τα δόντια της και στο τέλος την αποκεφάλισαν. Και έτσι έλαβε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ιουβεντίνος και Μάξιμος ο Ιερός Χρυσόστομος πλέκει ιδιαίτερο εγκόμιο στους δύο αυτούς μάρτυρες. Έζησαν επί Ιουλιανού του Παραβάτου το έτος 361 μετά Χριστόν. Κάποτε έτυχε να βρίσκονται σε ένα συμπόσιο στρατιωτών, ίσως διότι και αυτοί ήσαν στρατιώτες και κατά την συζήτηση οι Άγιοι αυτοί διαμαρτύρονταν για τα κακά που ο ειδωλολάτρης βασιλιάς διέπρατε κατά των χριστιανών. Αυτό όμως το μαρτύρησε κάποιος στον Ιουλιανό τον Παραβάτη, με αποτέλεσμα αυτός να δημεύσει την περιουσία των δύο Αγίων και να τους κλείσει στην φυλακή. Επειδή όμως η φυλακή είχε γίνει εκκλησία από τις συχνές και ομαδικές επισκέψεις των χριστιανών για να ακούσουν τα λόγια των Αγίων και να διδαχθούν, ο Ιουλιανός λοιπόν έδωσε διαταγή και τη νύχτα κρυφά, στρατιώτες μπήκαν και τους αποκεφάλισαν. Τα σώματά τους τα πήραν οι χριστιανοί και τα ενταθίασαν με την αρμόζουσα τιμή. Ο Όσιος και Θεοφόρος πατήριμών Σιμεών ο Νέος Θεολόγος Για την πλούσια θεολογική του κατάρτιση και δυνότητα, ο Όσιος Σιμεών ονομάστηκε Νέος Θεολόγος ή Θεολόγος του Φωτός ή ο Άγιος του Φωτός ήταν μαθητής του στουδίτη μοναχού Σιμεών του Ευλαβούς. Ο Όσιος Σιμεών καταγόταν από πλούσια οικογένεια της Μικρασιατικής Παφλαγωνίας και έλαβε αξιόλογη εγκύκλια παιδεία στην Κωνσταντινούπολη. Αρχικά κατέλαβε σημαντική θέση στις υπηρεσίες του παλατιού και αργότερα εισήλθε ως δόκιμος στην μονή του στουδίου. Ο Σιμεών παράλληλα με την άσκηση αφιερώθηκε και στην συγγραφή πνευματικών έργων. Κέντρο της διδασκαλίας του είναι η προσωπική κοινωνία με το Θεό, η οποία κατορθώνεται με τα δάκρυα της μετανοίας και την έλαμψη του Θείου Φωτός. Η μνήμη του κανονικά επιτελείται την 12η Μαρτίου, επειδή όμως συμπίπτει με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μετατέθηκε στις 12 Οκτωβρίου. Θείον έλαμψιν, σημεών πατέρ, εις δεξαμενός, εν τη ψυχή σου, φως τυρεν κόσμο, εδείχθης λαμπρότας διασκεδάζον αυτού την σκοτωμένα και πάντα σπίθων ζήτην ειν πόλεσαν χάριν πνεύματος αυτό i the